Το χρηματικό κεφάλαιο, χωρίς την αναγκαία τεχνογνωσία και εμπειρία, θα είναι ανενεργό. Θεωρώ λοιπόν επιτακτική την ανάγκη να τοποθετηθεί η ναυτιλία στο επίκεντρο των ορματισμών των συγχρόνων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θετική εξέλιξη για το μέλλον της κοινωνικής ναυτιλίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι η νέα θεώρηση των θαλασσίων μεταφορών που γίνεται μέσω της πράσινης βίβλου και της γαλάζιας για τη μελλοντική θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα ευρωπαϊκά οράματα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να αντιστρέφεται η στεριανή νοοτροπία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να αναγνωρίζεται ότι η Ευρώπη ήταν και είναι πάνω απ' όλα ναυτική δύναμη. Στα πλαίσια της νέας αυτής προσέγγισης, επισημαίνω τις κάτωθι πολιτικές προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ναυτιλίας στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Πρώτον, ένα σταθερό κανονιστικό και παγκοσμίως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το κανονιστικό είναι θέμα του IMO, Διεθνούς Ναυτιλιακής Οργάνωσης. Το ανταγωνιστικό είναι θέμα των κατατόπους διευθύνσεων ανταγωνισμού και αρχών ανταγωνισμού, όπως υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρουμε, η διεύθυνση ανταγωνισμού. Στην Αμερική υπάρχει επίσης και σε άλλα μέρη του κόσμου. Δεύτερον, ισορροπία μεταξύ ενόμων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και μέτρων υποστήριξης ναυτιλίας. Και τρίτον, άμεσα συντονισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης κατρητισμένων ναυτικών. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει την αυτοσύνη και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για τη διατήρηση της κοινωνικής ναυτιλίας. Εν τέλει, θα υπενθυμίσω τις δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μπαρόσο, στα πλαίσια της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισαβόνας σχετικά με την συνεργασία για ευημερία και εργασία, όπου δεσμεύθηκε να καταστήσει την Ευρώπη ένα τόπο ελκυστικό για επενδύσεις και εργασία. Αναγνώρισε επίσης ότι χρειαζόμαστε ένα καλύτερο περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρειαζόμαστε καλύτερη εκτίμηση των επιδράσεων των νομοθετικών προτάσεων και πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι η μεγάλη πλειοψηφία της ναυτιλίας της ελληνικής ανήκει και ανήκει σε μικρές και μεσαίες ιδιωτικές ανεξάρτητες ναυτιλιακές εταιρείες. Μοντέλο κυρίαρχο στην ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και παγκοσμίως. Στην εποχή μας, ένα από τα ανησυχητικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης είναι η δημιουργία και κυριαρχία σε όλους τους κέριους παραγωγικούς τομείς απρόσωπων εταιρικών κολοσσών. Αντίθετα, ο Έλληνας πλειοκτήτης συνεχίζει να λειτουργεί μέσω εταιριών με προσωποπαγή χαρακτήρα και οικογενειακή φυσιογνωμία, που στηρίζονται στην ατομική ευθύνη και πρωτοβουλία και στην προσωπική συνέπεια και αξιοπιστία. Η ελληνική ναυτιλία είναι κατεξοχή ναυτιλία χίδιν μεταφορών. Δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή στην liner, όπως τη λέμε, ναυτιλία, τακτικών γραμμών δηλαδή, η οποία λειτουργεί, η χίδιν ναυτιλία, βασισμένη σε πολύ μεγάλο αριθμό ιδιωτικών και ανεξαρτήτων εταιριών. Το μοντέλο αυτό λειτουργίας έχει αποτελέσει πρότυπο για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί μια ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά, με μόνο κριτήριο την ανεπηρέαστη ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Επομένως, όλοι όσοι ομιλούν ή έχουν αρμοδιότητα για θέματα εξασφάλισης του ανταγωνισμού προς όφελος του καταναλωτή, εάν θέλουν να είναι ειλικρινείς και συνεπείς με τις αρχές που έχουν ήδη θεσμοθετήσει, θα πρέπει να μην υποτιμούν το μοντέλο της μικρομεσαίας ιδιωτικής εταιρείας, ούτε να το θεωρούν ξεπερασμένο, αλλά αντίθετα θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτό που εξασφαλίζει κατεξοχήν το γνήσιο και θεμητό ανταγωνισμό. Τα ανωτέρω απαιτούν ιδιαίτερη σημασία στις οικονομικά κρίσιμες εποχές που διανύει η κοινωνία μας σε παγκόσμια κλίμακα και όπου είδαμε περίτρανα πρόσφατα ότι οι κολοσσοί δεν
τα κάνουν και καλύτερα από τους θεωρούμενους ερασιτέχνες, εν πάση περιπτώσει, μικρούς. Επιχειρώ και επιχειρηματικότητα. Επιχειρώ σημαίνει, ετυμολογικά, επιθέτω τα σχήρας μου επί σκοπών. Σε αυτό έχουμε σαν ράτσα ανέκαθεν προσόντα. Είτε ακολουθούμε το πατροπαράδοτο μοντέλο, που εκπροσωπεί κατ' εξοχήν ναυτιλία, εδώ και δεκαετίες, ή όταν, όπως οι προηγούμενοι δύο συνάδελφοί μου συνομιλητές, ακολουθούν το εταιρικό μοντέλο, όμως ελληνικά. Συνοψίζοντας λοιπόν, θέλω να τονίσω την ανάγκη συνειδητοποίησης και των αρχών στον τόπο μας, αλλά και γενικότερα, της σημασίας και της επιχειρηματικότητας και του τρόπου ή του τύπου της επιχειρηματικότητας που εκπροσωπεί η ελληνική ναυτιλία και κατ' επέκταση της ευρωπαϊκής. Στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, προκειμένου να διατηρηθούν βιώσιμες. Κανείς δεν μας χρωστάει την ναυτιλία μας, ούτε οποιαδήποτε επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Ιδίως σήμερα που, όπως ξέρετε ή όπως αντιλαμβάνεστε, οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι αδυσόπιτες. Επομένως, αυτό που τουλάχιστον χρειάζεται είναι να μην εμποδίζεται η επιχειρηματικότητα. Όσον αφορά την ναυτιλία, μέτρα υποστήριξης φυσιογνωμίας και της δυναμικότητάς της θα έχουν συνολικότερο όφελος και αυτός ο επιχειρηματικός τομέας θα συνεχίσει να προσφέρει σημαντικά στους πολίτες του κόσμου και σε καιρούς ειρήνης, αλλά και κρίσεων, όπως τώρα. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μέσω του αντιπροσωπευτικού της οργάνου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών έχει αναπτύξει ένα άρτιο και υπηκοδομητικό πλαίσιο συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προσπαθώντας με την κληρονομιά της εξέχουσας ναυτικής παράδοσης και υπεροχής της ναυτιλίας μας, να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων προκλήσεων στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η κοινοτική ναυτιλία. Σας ευχαριστώ. Λένε από το βήμα 15 λεπτά ερωτήσεις, εάν υπάρχουν ερωτήσεις. Αν θέλετε να μας λέτε το όνομά σας και το ενδιαφέρον σας γενικώς πριν. Ορφάνης λέγομαι. Η ερώτηση μου είναι στον κύριο Δαβίδ και στον κύριο Θεοδωρόπουλο και αφορά τη διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση, όπως μας την παρουσιάσατε. Βλέπουμε αυτή την κρίση, η οποία σιγά-σιγά έχει αρχίσει και αγγίζει όλους μας. Ακούμε ότι από την Ευρώπη θα χαθούν κάποιες θέσεις εργασίας, κλείνουν κάποιες επιχειρήσεις, όπως επίσης και από την Αμερική. Δεν ακούμε τίποτα για από Ανατολή, όπως μας παρουσιάσατε, όπου βαδίζουν με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης αυτές οι οικονομίες και γενικά είναι το επίκεντρο όλου του παγκόσμιου επιχειρηματικού πλάνου των επιχειρήσεων. Πιστεύετε ότι η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα κερδίσουν από αυτή τη διεθνοποίηση? Γιατί σε όλα αυτά τα restructuring πλάνα τα οποία έχουν και οι όμιλοι οι δικοί σας περισσότερο κοιτάζουν αυτές τις αγορές
και έξω από την Ελλάδα να αναπτυχθούν, παρά η ίδια η Ελλάδα να αυξήσει το δικό της πλούτο.